Κύριε Μαρδά, γεια σας. Γεια σας. Είσαστε εξαιρετικός συνάδελφος με εξειδίκευση, αν μπορώ να το πω έτσι, σε εθνικά θέματα και ειδικά στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Έχετε συγγράψει ένα βιβλίο με τον ανησυχητικό, ειδικά για τις μέρες που διανύουμε, τίτλο «Προήμια πολέμου», το οποίο σκεγγραφείται τις σχέσεις της χώρας μας με την Τουρκία από το 1955 μέχρι και σήμερα. Θα ήθελα να σας ζητήσω να μας πείτε την επισκόπηση, τα συμπεράσματα τα οποία αναφέρεται στο βιβλίο αυτό και πώς μπορούμε να τα συνδέσουμε με αυτό που συμβαίνει τους τελευταίους μήνες στη χώρα μας. Πρωτοκυκλοφόρησα το βιβλίο το 2005 από τις εκδόσεις Ποντίκη και μετά συμπλήρωσα άλλες 500 σελίδες, γιατί ήταν 300 σελίδες, συνολικά είναι 800 σελίδες, αυτό είναι το βιβλίο. Έβαλα τον τίτλο τότε σε ανύποπτο χρόνο, όταν κανείς από τους αναλυτές δεν προδίκαζε ότι θα φτάσουμε σε τέτοια προπολεμική σχεδόν κατάσταση, προήμια πολέμου. Είναι επανέκδοση από τις εκδόσεις Ιωάννης Σιδέρης. Τώρα, έχοντας μελετήσει όλες τις ελληνοτουρκικές κρίσεις, 55, 64, 67, 74, 76, 87, 96 και την κρίση του 2020 του Ορούτς Ρέις, εκτιμώ ότι ο Ερντογάν απειλεί με πόλεμο για να κερδίσει χωρίς πόλεμο. Γιατί αυτό είναι το συμπέρασμα από την ανάλυση όλων των προηγούμενων κρίσεων. Δηλαδή η Ελλάδα στην αρχή ήταν επιθετική, έκανε μερικές φορές το μάγκα, κάναμε και ηρωικά λάθη, αλλά η Τουρκία απειλώντας με πλήρη σύγκρουση ανάγκασε την Ελλάδα προς διασφάλιση της ειρήνης να κάνει πίσω, με αποτέλεσμα να χάσουμε κάποια κυριαρχικά μας δικαιώματα τα οποία δεν μπορούμε να ασκήσουμε και να χάσουμε και ένα, κατά κάποιο τρόπο, αίσθημα εθνικής αξιοπρέπειας, διότι η Τουρκία μας οδηγούσε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Απαιτώντας τώρα, αλλά και από το 1974, το μισό Αιγαίο. Εγώ έχω κάνει μία λίστα ενεργειών της Τουρκίας από το 2017 μέχρι σήμερα που δείχνουν ότι ο Ερντογάν επιδιώκει ένα επεισόδιο, ίσως ένα πόλεμο ολίγων ημερών, ακόμη και ολίγων ωρών. Βεβαίως, για να ξέρει ο κόσμος και να είναι αισιόδοξος, παρά τις ελλείψεις των ενόπλων δυνάμεων που για 10 χρόνια η πολιτική που χρεοκόπησε τη χώρα δεν τον έχουν εξοπλίσει όπως θα έπρεπε, παρά τις ελλείψεις, η Ελλάδα μπορεί να αντιτάξει ισχυρή άμυνα και όταν αποφασίσει, οψέποτε αποφασίσει ο Ερντογάν να έρθει ένα βράδυ, ένα πρωί, ένα μεσημέρι, ένα απόγευμα, θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον ελληνικό στρατό, με τον ναυτικό, με την αεροπορία μας και θα τον υποδεχθούν και Γάλλοι στρατιώτες, εάν γίνει πιστή εφαρμογή της αμυντικής συμφωνίας Ελλάδας-Γαλλίας. Έτσι. Βέβαια. Οπότε, λοιπόν, κύριε Μαρδά, αυτό που εννοείται είναι ότι ο Ερντογάν θέλει να κερδίσει. Όχι εντελώς χωρίς πόλεμο, αλλά με μικρό πόλεμο ή με μεγάλη ένταση επεισόδιο, εννοείται. Με ένα πόλεμο μικρής έντασης, σε κλειστή περιοχή, που μπορεί να έχει σχέση με την επίθεση στον Εύρο, μέσω μεταναστών, στο Βόρειο Αιγαίο με αεροναυτική επιχείρηση, στο Κεντρικό Αιγαίο, στο Νότιο Αιγαίο, στο Καστελόριζο Ανατολική Μεσόγειο και στην Κύπρο. Ενιαίο είναι το μέτωπο, όπως λέμε εμείς, ενιαίος αμυντικός χώρος. Γι' αυτόν είναι ενιαίος επιθετικός χώρος. Μάλιστα. Πώς βλέπετε λοιπόν τα πράγματα με βάση αυτά που έχετε γράψει στο βιβλίο σας? Λοιπόν, αυτά που έχω γράψει στο βιβλίο μου και αυτά που γράφω τώρα για τη νέα του έκδοση. Πάμε λοιπόν να δούμε ποιες είναι οι ενέργειες που έχει κάνει που δείχνουν αυτό που είπα προηγουμένως. Στη διάθεσή του για να ανοίξει πυρ ή να μην ανοίξει πυρ, αλλά να μας αναγκάσει με παρέμβαση ίσως και των Αμερικανών να κάνουμε πίσω πάλι. Πάμε λοιπόν, 29 Ιανουαρίου του 2017. Έχουμε περικύκλωση των ημείων από δύο λέμβους με καταδρομής Τούρκους υπό την επίβλεψη σε πυραβλάκατο του τότε αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων ΑΚΑΡ, σημερινού Υπουργού Άμυνας, ο οποίος περιστοιχιζόταν από τους αρχηγούς των όπλων ξηράς ναυτικού αεροπορίας. Και βέβαια, κάτω από τον έλεγχο ελληνικών ελικοπτέρων, βατραχανθρώπων, αλλά έγινε περικύκλωση μέσα στα χωρικά μας ύδατα για 7 λεπτά.
12 Φεβρουαρίου του 2018, χτύπημα της Αχτιορού Γάβδος από την τουρκική Αχτιορό, έτσι. Είχε πει τότε η κυβέρνηση Τσίπρα ότι θα ζητούσε αποζημιώσεις, δεν έγινε τίποτα. Το θυμόμαστε όλοι αυτό, κύριε Μαλά, η Αχτιορός Γάβδος είναι το πιο μεγάλο πλωτό του λιμενικού σώματος, έτσι. Βεβαίως, βεβαίως. Και μάλιστα σύμφωνα με την κατάθεση του πληρώματος, η τουρκική Αχτιορός πήγε κατευθείαν στη μέση με σκοπό να το βυθίσει. 13 Απριλίου του 2018, υποστολή ελληνικής σημαίας από Τούρκους κομμάντος τους ανθρωποφάγους Ικαρίας. Θα θυμόσαστε ότι κάποιοι νέοι, απερίσκεπτα, είχαν στήσει σημαίες σε βραχονισίδες στην Ικαρία και τελικά οι Τούρκοι κομμάντος πήγαν και κατέβασαν τις σημαίες στη νησίδα που ανέφερα προηγουμένως. 13 Φεβρουαρίου 2018, εκδίωξη Ιταλικού γεωτρύπανου της ΕΝΗ από το οικόπεδο 6 υπό την απειλή βολών από 10 πολεμικά σκάφη της Τουρκίας. Οκτώβριο του 2018 έχουμε ανακοίνωση του χάρτη της γαλάζιας πατρίδας με αυτές τις μαξιμαλιστικές, απαράδεκτες, εμπειριαλιστικές διεκδικήσεις της Τουρκίας. Συνολικά το 2018 η Τουρκία εξέδωσε 80 παράτυπες ναυτικές αναγγελίες. Αύξησε τις παραβιάσεις στον αέρα κατά 50% και στη θάλασσα κατά 500%. Έκανε έρευνα και διάσωση, πραγματική, παράνομων αλλοδαπών, μεταναστών ή προσφύγων, παράνομων αλλοδαπών λέω εγώ, έτσι, δυτικώς των νησιών μας. Έκανε τρίωρες ασκήσεις μέσα στα χωρικά μας ύδατα σε φαρμακονήσεις, αγαθονήσεις ή νούσες, με τις διπλωματικές διαμαρτυρίες της τότε κυβέρνησης. Αλλά μέχρι εκεί. Στις 3 Μαΐου του 2019 έχουμε την παράνομη είσοδο, εισβολή του γεωτρύπανου Φατίκ στην Κυπριακή ΑΟΣ, υπό την προστασία πολεμικών πλοίων και πολεμικών αεροσκαφών. Θέλω να θυμίσω ότι ο Αβέροφ Νεοφύτου, ο σημερινός πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, είχε πει: «Η Κύπρος δέχεται εχθρική επίθεση». Και έγινε αυτό υπό τις χλιαρές αντιδράσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΟΗΕ, του ΝΑΤΟ, του Ισραήλ και της Αιγύπτου. 8 Ιουλίου του 2019, κερδίζει ο Μητσοτάκης, είναι η μέρα που αρχιζότανε, έχουμε παράνομη είσοδο του γεωτρύπανου Γιαβούς εντός των χωρικών υδάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας στον κόλπο της Καρπασίας. Με χλιαρές αντιδράσεις τότε πάλι των δυνάμεων που ανέφερα προηγουμένως, ειδικώς δε του State Department, το οποίο State Department κάλεσε το πλοίο να αποχωρήσει και ότι η ενέργεια αυτή δεν είναι παραγωγική. Νοέμβριο του 2019, παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο. Μάρτιο του 2020, θυμόμαστε όλοι την οργανωμένη επίθεση μέσω κατατρεγμένων μεταναστών και προσφύγων στον Εύρο. 500 μέτρα έχουμε υπερτήσει πολεμικού αεροσκάφου F-16 της Τουρκίας στην Αλεξανδρούπολη. Επακούμβηση τουρκικής Αχτιορού σε ελληνική Αχτιορό ανοιχτά τη ΚΟ. 7 Μαρτίου του 2020 βγάζει μια ναυτική αναγγελία η Τουρκία και λέει: «Αναλαμβάνω από σήμερα την έκδοση ναυτικών αναγγελιών και την ευθύνη της δασκηπλοείας σε όλο το Αιγαίο και σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο». Αύγουστος του 20 είναι η κρίση του ορού της Ρέης υπό την προστασία 5 πολεμικών πλοίων. Έκανε έρευνες 82 ημέρες παρακαλώ. Σεπτέμβριος και Οκτώβριος του 2021, παρεμπόδιση του ερευνητικού σκάφους Nautical Geo, που είναι το ερευνητικό σκάφος για το NISTMET, το οποίο είχαν νοικιάσει η Ελλάδα, η Κύπρος, το Ισραήλ και η Γαλλία. Πήγε να βγει ανοιχτά δυτικά, μάλλον ανατολικά της Κρήτης, πήγε να βγει στο χώρο του συμφώνου που έχουμε κάνει με την Αίγυπτο και επειδή συμπίπτει με το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο, τουρκική φρεγάτα το παρεμπόδισε, επέστρεψε στο λιμάνι του Ηρακλείου. Πήγε το ίδιο πλοίο μετά στο οικόπεδο 1 της Κυπριακής ΑΟΣ να κάνει έρευνες. Πάλι φρεγάτα το παρεμπόδισε, κατέφυγε στο λιμάνι της Λάρνακας. Το λέω αυτό για να καταλάβουμε ότι ακόμα και εδώ που υπάρχει η Γαλλία στις έρευνες, καμία δύναμη δεν είναι διατεθειμένη να πάει σε πόλεμο με την Τουρκία για το χατήρι μας. Έρχομαι τώρα στον Ιούνιο του 2022. Έχουμε άσκηση απόβασης τουρκικών δυνάμεων σε ελληνικό νησί στην Ερυθρέα, στο Τσεσμέ, δηλαδή απέναντι από την πατρίδα μου τη Χίο, ουσιαστικά παρέπεμπε σε έναρξη προετοιμασίας για στρατιωτική ενέργεια κατά κατεχόμενο από την Ελλάδα, όπως λένε αυτοί, νησιού, κατάθεση στον ΟΗΕ επιστολής που ζητάει η άρση της ελληνικής κυριαρχίας και 29 Αυγούστου, 3 Σεπτεμβρίου, έχουμε τις φοβερές δηλώσεις του Ερντογάν στην Κιουτάχια, που λέει ότι
Εμείς είμαστε έτοιμοι να έρθουμε ένα βράδυ και ρωτούσε το συγκεντρωμένο πλήθος αν είναι έτοιμο να κάνει νέα επίθεση. Ουσιαστικά δηλαδή προαναγγέλει μια αποβατική ενέργεια εναντίον νησιών μας. Και θέλω να πω στις συγκεκριμένες περιπτώσεις ότι εδώ δεν είναι απλώς λόγια, λέξεις, ρητορική. Στις διεθνείς σχέσεις, ειδικώς στις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας, αυτά τα λόγια του Ερντογάν είναι πράξεις. Είναι προμηνύματα επίθεσης. Και ολοκληρώνω. Το 2002, από το Γενάρη μέχρι το τέλος Αυγούστου, που υπάρχουν στοιχεία από το ΓΕΘΑ, έγιναν 5.800 παραβιάσεις στον εθνικό ενάριο χώρο, ενώ πέρσι όλο το χρόνο έγιναν 2.200. Έγιναν 160 υπερπτήσεις και 170 αερομαχίες και 800 παραβιάσεις στα εθνικά χωρικά μας ύδατα. Υπογραμμίζω εδώ ότι οι παραβιάσεις είναι πρόβες βομβαρδισμού και οι υπερπτήσεις των Bayraktar στα νησιά μας είναι ουσιαστικά φωτογράφηση αυριανών στόχων. Κάθε μέρα, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Μετανάστευσης, αποτρέπουν οι ελληνικές δυνάμεις την είσοδο, την παράνομη είσοδο μεταναστών περίπου 1.500 την ημέρα, ενώ σύμφωνα με στοιχεία του λιμενικού, στο χρόνο αυτό απετράπει είσοδος 40.000 παράνομων, κατατρεγμένων, βομβαρδισμένων από τη χριστιανική Δύση. Αυτό είναι η αλήθεια. Αλλά ανθρώπων που χρησιμοποιούνται από τον Ερντογάν για να διαταραχθούν τα ελληνικά σύνορα. Κύριε Μαρδέτη, το αναφέρετε και είναι πολύ ενδιαφέρον. Αυτό είναι λοιπόν το νόημα της ραγδαίας αύξησης των παραβιάσεων που έχουμε από την Τουρκία. Γιατί είναι ένα ερώτημα αυτό. Τι κερδίζουν οι Τούρκοι με τις παραβιάσεις και τις υπερπτήσεις καθημερινά? Έχουν τακτική πια παρουσία στον εναέριο χώρο. Βεβαίως οι Ίκαροι μας, θέλω να πω, σε χρόνο αστραπή, σε χρόνο τετέ που λένε, βρίσκονται δίπλα, κάνουν αναχαιτήσεις. Και να σημειώσω ότι η πολιτική μας αεροπορία έχει ανταποκριθεί από το 1987, που το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας τρεις στοιχεία, σε 55.000 παραβιάσεις. Είναι πρωτοφανές στα διεθνή χρονικά. Και βεβαίως η Ελλάδα διατηρεί το δικαίωμα για μια δυναμική ενέργεια εναντίον πολεμικού αεροσκάφους που παραβιάζει τον αέριο χώρο μας. Αλλά ας μην είμαστε παρορμητικοί, ας συγκρατηθούν μερικοί, διότι μια κατάρριψη θα σημαίνει γενική ρήξη. Τέτοια ενέργεια θα την αποφασίσει η πολιτική ηγεσία, συμβουλευόμενη τη στρατιωτική ηγεσία, και δεν θα την αποφασίσει κανένας αναλυτής. Να σταθούμε λίγο εδώ, κατά τη γνώμη σας. Εάν είχαμε κατάρριψη, κατάρριψη στο οποίο αγωγήθηκε χαμηλού κόστους, δηλαδή χωρίς απώλεια ανθρώπινης ζωής, ενός Bayraktar τη στιγμή που πραγματοποιεί πτήσεις πάνω από την Κανδελιούσα, ας πούμε, το νησί αυτό, και πέσουν τα συντρίμια του στο νησί αυτό, τη στιγμή που καταρριφθεί. Ποιο δίκαιο θα μπορούσε να ζητήσει μετά η Τουρκία για την κατάρριψη αυτή, από τη στιγμή που έπεσε σε ελληνικό έδαφος? Θα αμφισβητήσει φυσικά την ελληνικότητα του εδάφους. Έτσι. Θα ήταν μια ενέργεια αυτή την οποία θα την αναμένατε εσείς από το επιτελείο? Θα είναι μια ενέργεια πρόκλησης επεισοδίου. Η Τουρκία έχει 200 Bayraktar και εμείς έχουμε 20 drones. Εάν λοιπόν καταρρύψουμε ένα Bayraktar, επαναλαμβάνω, έχουμε απόλυτο δικαίωμα και πρέπει να το διακηρύσουμε αυτό. Αλλά το θέμα είναι το πότε. Αν καταρρύψουμε ένα Bayraktar, την άλλη μέρα η Τουρκία θα στείλει 20. Τι κάνουμε μετά? Τη μεθεπόμενη μέρα θα στείλει 40. Την άλλη μέρα θα στείλει 60. Και μιλάμε για κλιμάκωση. Λοιπόν, οπότε κύριε Μαρδά, αυτά που μας αναφέρατε και η αίσθηση δική σας είναι ότι αποτελούν όλα αυτά προήμια πολέμου? Σαφέστατα αποτελούν προήμια πολέμου και ελπίζω να μην καταλήξει όπως έγινε η κρίση των ημείων. Πάντα προσδοκούμε τη στήριξη της Γαλλίας. Πρέπει να προειδοποιήσουμε εδώ τις ΗΠΑ που είναι δεσμευμένες από τη Συμφωνία των Βάσεων να υποστηρίξουν την ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ελλάδας και να αποτρέψουν, έτσι λέει η Συμφωνία επιλέξει, και να αποτρέψουν ένοπλη επίθεση. Βέβαια, αυτή η διατύπωση είναι και τυφορούμενη, έτσι. Γιατί αν εμείς στην προσπάθειά μας να αντιμετωπίσουμε μια επίθεση που έχουμε πληροφορίες ότι ξεκινάει από τα παράλια της Τουρκίας, αν εμείς κάνουμε το πρώτο χτύπημα, τότε οι ΗΠΑ με βάση αυτή τη διατύπωση θα παρέμβουν εναντίον μας. Οι βάσεις είναι προστασία απέναντι στους εχθρούς του ΝΑΤΟ και της Αμερικής, που είναι η Ρωσία, η Κίνα, το Ιράν και γενικά ο Ισλαμισμός. Δεν είναι προστασία των ελληνικών συνόρων. Και πρέπει να σταματήσουμε αυτή τη θριαμβολογία ότι επειδή υπάρχει βάση της Αλεξανδρούπολης και της Σούδας, οι Αμερικάνοι θα μας σώσουν. Θα παρέμουν, πιστεύω, θα παρέμουν ως κηδεμόνες. Ο προστάτης θα σε προστατεύσει μια, θα σε προστατεύσει δύο,
άντε να σε προστατεύσει τρεις φορές. Την τέταρτη μπορεί να σε πουλήσει. Το έκαναν οι Αμερικάνοι πουλώντας τους Κούρδους στη Συρία, έτσι επί Τραμπ, και επί Biden πούλησαν τους Αφγανούς. Και τι έκαναν οι Αμερικάνοι 20 χρόνια που βομβάρδιζαν αυτή την περιοχή, επιβάλλοντας υποτίθεται τη δυτική δημοκρατία, στην οποία όλοι πιστεύουμε, επανέφεραν τους Ταλιμπάν. Κύριε Μαδάση, σας ευχαριστώ πολύ. Και ολοκληρώνοντας, λοιπόν, θέλω να πω, πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα, αλλά με σοφροσύνη και χωρίς παρορμητισμούς.